Σήμερα είναι το 30ο Αντιφά Live. Έχουμε στήσει συναυλίες όταν τα αφεντικά είχαν αμολύσει τη συμμορία της Χρυσής Αυγής, κρατώντας τις πλατείες καθαρές από αυτά τα σκουπίδια. Έχουμε στήσει σκηνικά σε γωνιές αυτής της πόλης και όταν είχαν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και οι γιατροί του και μας έλεγαν ότι εκείνες τις ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς τόσους ανθρώπους να βάζουν τα χέρια τους και τα μυαλά τους να δουλέψουν μαζί. Ένα Αντιφά Live έχει πάντα λόγο να γίνεται. Το σημερινό live όμως έχει και ένα παραπάνω, την πολιτική υποστήριξη του Νίκου. Ο Νίκος συνελήφθη στις 18 Σεπτέμβρη του 2014 στην αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του Κυλαπή. Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 6 έτη φυλάκισης με μοναδικό τεκμήριο ενοχής, στην ουσία την κατασκευασμένη μέσα στη Γαδά κατάθεση ενός Δελτά. Ξέρουμε καλά τον λόγο για την καταδίκη αυτή. Είναι η μαχητική συμμετοχή του Νίκου τόσα χρόνια στον εργατικό αντιφασισμό. Στις 17 έκτου θα γίνεται εφετείο στα δικαστήρια Πειραιά. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Σε μια εποχή που τα αφεντικά μας λένε όλο και περισσότερο να κοιτάει καθένας τον κόλο του, παραμένει στοίχημα να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να στηρίζουμε τους συντρόφους και τους ανθρώπους μας, να δίνουμε βάση στη συλλογική μας δύναμη και να συνεχίζουμε. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, παιδιά. Αυτοί θα στήσουν κρίση για τον αέρα και θα προχρεώνουν 10 ευρώ την μέρα. Να πίνουν ποτά, θα μικρό βιολογικό. Θα πληρώνουμε κιόλας για να πάτε στη δουλειά. Κατά τα άλλα αυτή είναι τα καλεμάνια να βλάψει κάτι αλληλεγγύη. Και για τα ποινίδια που να κρυφά. Ανταλλάσσουμε σάλια στα ραβιτάνικα. Γινώνουν και σχέσεις και κάνουν άφηκα. Και με ρωτάνε από πάνω για να εμφάνθηκα. Πάντου τριγύρω αντακτικά και χώρα αντάλληκα. Κατά το νερό χωρίς ανάσα, τον επόμενο εχθρό θα τον ανακοινώσει μιας.